ήταν πολύ επιτυχημένες, αλλά δεν είχες φτάσει στο τέλος να έφτασε στον τελικό. Έφτασε στον τελικό. Ο τελικός για μένα είναι οι νικητές είναι όσοι φτάνουν στον τελικό. Βρες, οι νικητές είναι αυτοί που καταφέρνουν ούτως ή άλλως, ειδικά αν δεν χορεύουν και δεν έχουν την αίσθηση του χορού, να καταφέρνουν μέχρι να φύγουν στο τρίτο, στο πέμπτο, στο δέκατο επεισόδιο να μάθουν να χορεύουν. Για μένα αυτό είναι νικητής. Γιατί δεν πάτε να διεκδικήσετε κάτι. Δεν είσαστε χορεύτριες ή χορευτές. Για μένα κάποιο. Νίκη είναι αυτή ότι πήγα, το έκανα. Όλοι ξεκινάνε για την πλάκα τους, φαντάζομαι. Αλλά τουλάχιστον δεν ξέρουν τι του περιμένει. Κάτι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινά, σου λένε εντάξει, μωρέ, θα κάνει κάτι προβούλες εκεί πέρα, ας πούμε, τη βδομάδα. Δύο φορές από ένα, δύο-ωρο, τρίωρο. Και όταν αρχίζει αυτό και βλέπει, όχι δύο-ωρο, τρίωρο σίγουρο, καθημερινό. Μα μου λέγει η Ντορέτα πριν καμιά κουσαριά μέρες που την είχα εδώ, ότι η Ελένη μου λέει, κάνω και το πρωί, κάνω και το βράδυ, μου λέει 12 με 3. Ναι. Λέω Χριστός και Παναγία, καλά, που δεν το έκανα. Η Ντορέτα είναι πολύ δουλευταρού. Πάρα πολύ δηλαδή. Και ταλέντο όμως, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδική. Εσύ που πέρασες από αυτή τη φάση, πες μου, φτάνει μόνο να το δουλεύεις? Όχι. Δεν πρέπει να το έχεις και λίγο. Πρέπει να το έχεις. Ξέρω, δεν το έχουμε όλοι, ρε παιδί. Πρέπει μου να το έχεις και όταν συνδυάσεις αυτό το ότι το έχεις και τη δουλειά και πειθαρχήσεις, που η Ντορέτα επειδή ήταν και αθλήτρια έχει αυτή την πειθαρχία και έχει μπει, ας πούμε, σε ένα έτσι σωστό αγωνιστικό, όχι με την έννοια του αγωνίζομαι, αλλά σε ένα σωστό αγωνιστικό, σε μια τέτοια διάθεση, βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι θα είναι νικήτρια? Σου λέω ότι και οι δύο για μένα είναι νικητές που φτάνουν στον τελικό, ναι, παιδί, έτσι. Λέει, και ο Βρετός, πάρα πολύ καλός είναι, είναι καταπληκτικός. Πάρα πολύ καλός. Που δεν το είχα ούτε εκεί. Και δηλαδή, Ντορέτα, να το με την Ντορέτα, επειδή δεθήκαμε κιόλας, γιατί μία εβδομάδα δουλέψαμε σκληρά και τα παιδιά αυτά, δεν ξέρω, τα ένιωσα πολύ κοντά μου και ένιωσα πολύ ωραία μαζί τους. Σαφώς είμαι με την Ντορέτα. Δηλαδή, θα ήθελα να κερδίσει την Ντορέτα. Και νομίζω ότι ταξίζει. Ήταν πολύ ωραία χορογραφία. Αλλά ταξίζουν και οι πολύ δύο. Πολύ εντυπωσιακή. Ναι, ήταν ωραία χορογραφία. Σαν να χορεύουν δύο χορεύτριες. Λες, ε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πού βρίσκεσαι τα βράδια, πού μπορούμε να σε βρούμε, να σε ακούσουμε και να περάσουμε ωραία μαζί σου. Γιατί προηγουμένως μας δόθηκε ευκαιρία να σε ακούσουμε λίγο στις διαφημίσεις, να κάνεις πρόβα. Και είδες ότι